Εγώ δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιο, αλλά από τη στιγμή που θα έρθει. Αφού εδώ είπατε ότι σα ειδοποιήσω ότι. Από τη στιγμή που θα έρθει κάποιο. Δεν ξέρω τώρα. Άρα φύγατε 3 ώρα τα ξημερώματα από το σπίτι σα, παρέσατε το κρεβάτι σα, τη γυναίκα και τα παιδιά σα εδώ πέρα όλοι και πόσε κλούβε μάτια και άβρα. Γιατί οι δυνάμει καταστολή τι έχουν να κάνουν, δεν θα κάνουν 3 ώρα το βράδυ. Θα φύγουμε να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά για να προστατεύσουμε το δικαίωμα συνεργασία. Συγκεκριμένα τα πράγματα, απλά τώρα για να μην κροϊδευόμαστε. Διώχνετε τι δυνάμει καταστολή. Ερχόσαστε εδώ πέρα από τώρα μέχρι 6 ώρα το πρωί, εφόσον θέλετε να είστε όλο το βράδυ εδώ πέρα μαζί μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί, εμείς θα καλέσουμε τον κόσμο, όποιος θέλει να αποφασίσει να μείνει απ' έξω και όποιος θέλει να μπει μέσα. Και θα δείτε, ιδίως όμαση, ότι όποιος θέλει να μπει μέσα δεν θα τον εμποδίσει κανένας. Αλλά μη μας λέτε ψέματα, να φύγουν χαίρομαι, οι δυνάμεις. Χαίρομαι που μένουμε σε αυτό. Θα φύγουν και οι δυνάμεις της ασφαλείας. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Εμείς περιμένουμε εδώ πέρα. Εντολές, εμείς περιμένουμε εδώ πέρα. Θα διώξει το έλεος αυτές τις δυνάμεις καθώς που υπάρχουν έξω. Αλλιώς μας κορδεύετε μέσα στη μούρη μας. Ωραία, εγώ χαίρομαι για την επιβεβαίωση ότι ο κόσμος μπορεί να περάσει εδώ στο δίλημα. Θα φύγουν όμως. Θα φύγουν όμως. Δεν έχουν δουλειά. Περιμένετε, μιλάει. Δεν έχουν καμία δουλειά. Γιατί εμείς, κύριε Λιμενάρχα, και σε στάσεις εργασίας και σε άλλες φορές, όποιος έμπαινε εδώ πέρα και ήθελε να μπει για δουλειά, πότε δεν τον εμποδίσαμε. Ωραία. Δεν έχουν καμία δουλειά. Διώχτε τους τότε. Χαίρομαι, θα το αναφέρω. Θα το αναφέρετε. Άμεσα όμως.